Μαρίες. Γεια σα, κύριε Μπαγκογιάννη. Καλημέρα σα. Καλώ τα παιδιά. Τι θα κάνετε, πώ είστε. Μια χαρά. Είστε μια χαρά. Εσεί λοιπόν. ασχολείστε με τα σοβαρά θέματα. Πασό, Ξύριζα, η Νέα Δημοκρατία είναι βαρετή. Τι να. Α, είναι βαρετή η Νέα Παρα. Δημοκρατία, λέτε. έχει κάτι θέματα και η Νέα Δημοκρατία. Ε, καλά τώρα. Δε. Δεν έχει. Ε, έχει. Άντε, για ξεκινήστε, βρε παιδιά, μετά με τα προηγούμενη θέματα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε. Απουσίε δύο πρώην πρωθυπουργών από το πάρτι είχε. Ερωτήσει των 11 νωρίτερα. Τον 8 τώρα. Τι γίνεται, έχουμε τάπαμε θέματα... Τάπαμε για τις ερωτήσεις, νομίζω, πάμε, μην τα ξαναλέω τώρα. Είναι λογικό οι βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις, για να μην σου πω ότι είναι το καθήκον τους να κάνουν ερωτήσεις, και κυρίως να κάνουν ερωτήσεις για θέματα τα οποία απασχολούν τους ε, ψηφοφόρους τους. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Και την mm. κάνουν. Τώρα, για τους δύο πρωθυπουργούς, η αλήθεια είναι ότι ναι, εγώ ε, για, το θέμα, για το Μεν Σαμαρά, όχι, διότι ήταν το αναμενόμενο. Αλλά για τον Κώστα τον Καραμαλή στενοχωρέθηκα που δεν ήρθε. Για, για όλου εμά, γιατί αυτή ήταν μια γιορτή για του αγωνιστέ τη Νέα Δημοκρατία. Για του ανθρώπου οι οποίοι περάσαμε εκεί στη Ριγίλη, καλέ, κακέ στιγμέ, ενθουσιαστήκαμε, βρήσαμε, κλάψαμε. Εκλογέ, νίκε, ήττε κτλ. Εκλογέ, νίκε, ήττε ε... Και γιατί ο κόσμο είχε... ο Καραμαλή με αυτόν τον κόσμο, τον οργανωμένο τη Νέα Δημοκρατία, έχει μια ειδική σχέση. Και αυτό ειλικρινώ με στεναχώρησε. Νομίζω mm -hmm. πω έκανε λάθο που βρίσκεται. Για τον κύριο Σαμαρά, γιατί ήταν αναμενόμενο. Ε, καλά, γιατί ο κύριο Σαμαρά είναι και λιγότερο χρόνο έχει περάσει στη Ριγίλη <laughs> από όλου εμά. Αλλά και, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ειδική περίπτωση. Έχει βγει στο Αντάρτικο ο κύριο Σαμαρά, είναι απέναντι από το Μητσοτάκι. Είναι η εσωτερική αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία και ακολουθεί και ο κύριο Καραμαλή. Όχι, όχι. 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 Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά είναι προσωπικά θέματα. Μην νομίζετε. Γιατί, όπως λένε και οι σοφοί, ο χαρακτήρας στην πολιτική, «character destiny», λένε οι Αμερικάνοι, ε, είναι... Προ... Ε, δημιουργεί πρόβλημα όμως αυτό στο εσωτερικό του κόμματος. Όχι. Στο εσωτερικό του κόμματος, λέτε, όχι στην κυβέρνηση. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Ε, αυτό είναι το βαρετό. Σα το λέει, σας το λέει, σας το λέει το βαρετό, ο ειδικό δηλαδή. της τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και νομίζω ναι. αυτό το τίτλο μπορείτε να μου τον απονείμετε. Για πάμε εκεί που δεν ε, βαριόμαστε, αφού βαριόμαστε, λέτε, με τη Νέα Δημοκρατία. Με το ΣΥΡΙΖΑ, το παρακολουθείτε τι εξελίξει. Τι να σα πω, δεν μπορώ πια. Ε, συμφωνώ μαζί σα. Ο σοβαρότερο είναι ο Πολάκη. Ο Πολάκη τοποθετήθηκε Σωστά και μην μου πείτε πολιτικά. το κάνω από χανιώτη και ελεγγύη, mm -hmm. αλλά βρε, παιδί μου, για όνομα του Θεού. Ακούστηκε μια φωνή λογική εκεί μέσα. βέβαια, mm -hmm. είναι, είναι, είναι τρέλα αυτό που συμβαίνει. Αυτή... Πάνε για διάλυση. Όμω είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και δημιουργεί ένα πρόβλημα αυτό στην εκλογική Δημιουργεί. Ε... ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ε, η έλλειψη αντιπολίτευση οδηγεί σε μια ανισορροπία το πολιτικό σύστημα. Η ανισορροπία στη δημοκρατία έχει κόστο. Mm -hmm. Και ποιο είναι το πρώτο κόστο. Η έλλειψη συμμετοχή. Ο κόσμο δηλαδή απομακρύνεται από την πολιτική γενικώ. Όταν λοιπόν έχει αυτή την εικόνα, ένα παιδί σκέφτομαι εγώ 20 χρονών, 25, το οποίο θέλει να χτίσει το μέλλον του, ανησυχεί για το τι θα γίνει αύριο και παρακολουθεί αυτό το τσίρκο, σου λέει μακριά από την πολιτική. Άρα έχει κόστος και για μα. Διότι όταν η έλλειψη συμμετοχή ε, καταγράφεται έχει κόστος και το κυβερνών κόμμα, δηλαδή το σοβαρό κόμμα τέλος πάντων σε αυτή τη χώρα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα από το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Δηλαδή ψάχνουν όλοι να, να κάνουν αναλύσεις γιατί και πώς, μα τι γιατί και πώς. Η δημοκρατία θέλει διάλογο. Ο διάλογος θέλει τουλάχιστον δύο. Θέλει προτάσεις, αντιπροτάσεις. Ε, άσκηση εξουσίες, κριτική, λογοδοσία... Ε, στο, όλο αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Mm -hmm. Από την ώρα που δεν υπάρχει και δεν ακούς τίποτα από την άλλη μεριά. Το Μπασόκ ασχολήθηκε τώρα δύο μήνε με την εκλογή του. Θα τελειώσει την κυρία είναι, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όχι, έκαναν μία άψογη άψογη πολιτικό διάλογο και μία πολιτική διαδικασία άψογη. Εγώ δεν έχω να κάνω το παραμικρό, να πω το παραμικρό, παίρνω να του δώσω Έχετε πρόβλεψη για τι θα γίνει στο Πασόκ. Όχι, δεν έχω πρόβλεψη, δεν μου πέφτει λόγος, ε, αλλά οτιδήποτε και να γίνει δείχνει ότι είναι ένα οργανωμένο κόμμα. Ένα σοβα... κόμμα το οποίο διαφωνεί, συμφωνεί, δεν έχει καμία σημασία. Ε, σημασία έχει ότι οι άνθρωποι σταθήκαν στο ύψος της ιστορίας τους και σεβαστήκαν το κόμμα τους. Αυτό είναι η ουσία ενώ αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Μπακογιάννη, είναι ευθύνη προσωπικά του κυρίου Κασελάκη ή είναι ευθύνη και των υπολείπων. Είτε είναι οι 87, είτε οι 37, είτε και οι Όλοι μαζί. Κοιτάξτε, θέλουν, το ταγκό θέλει δύο. Πώ το κάνουμε τώρα. Όλοι μαζί έχουν βαλθεί να διαλύσουν το μαγαζί. Και νομίζω με πολύ μεγάλη επιτυχία διαλύεται. Την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό, η Δημοκρατία είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών. Αφήστε. Θέλω δεν να έχουμε... μιλάτε για δυσαρέσκεια γενικά λέω, του πολιτικού συστήματος, σας αλλά λίγο υπάρχει δυσαρέσκεια αφ... και, ναι, ναι. και προς την... Σας λέω αυτή τη στιγμή ότι το κόστος της, mm -hmm. της ανισορροπίας του πολιτικού συστήματος το πληρώνει βασικά η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή, γιατί δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Άρα ο Κυριάκος ε, συγκρίνεται με ποιον. Υπάρχει. Ο κόσμος λοιπόν στρέφεται στην κυβέρνηση ζητώντας την επίλυση των προβλημάτων του πολύ σωστά. Αυτή είναι mm -hmm. η δουλειά της κυβέρνησης, Και ζητώντας από την κυβέρνηση να κάνει πιο γρήγορα, να φέρει πιο γρήγορα τα, με τις αποφάσεις, Να, να, να. Αν μπορούσε δηλαδή, να πει. Δηλαδή, όλα τα αιτήματα κουβεί. καταλήγουν στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το ε, δε, δε. θέμα. Ενώ παλιά υπήρχε μια, μια αντιπολίτευση που πήγαιναν κάποιοι α, Πήγε να αιτηθούν και να πιέσουν. περίμεναν να πιέσει η αντιπολίτευση, να πάει στην, στη Βουλή, να λέει ότι όχι ο Τζούνος δεν πρέπει να φοράει η πράσινη γραβάτα, πρέπει να φοράει η μπλε και ούτω καθεξής. Και υπήρχε μια διαδικασία. Μες. Βάλτε η, μια η, η ευθύνη Μες. της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, μέσα στην απίστευτη μοναξιά τη είναι τεράστια. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με την κυρία Ντόρα Μπαχογιάννη. Ε, ολοκληρώσαμε τα πάντων, τα εσωτερικά. Να δούμε λίγο την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή, κυρία Μπαχογιάννη. Έχετε την εμπειρία να μα ε, mm -hmm. την αναλύσετε, διότι μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα ποιά. Μιλάμε Είτε για, για πράγμα. πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Τ, ε, η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ελέγχεται και πώς ελέγχεται. Έχω πολλέ αμφιβολίες. Το ότι ο Νετανιάχου απαγόρευσε στον Υπουργό Άμυνα να πάει στην Αμερική mm -hmm. α, είναι τουλάχιστον ένα εξαιρετικά δύσκολο μήνυμα στην ανάγνωσή του. Και το ότι οι επαφέ Νετανιάχου με την Αμερική αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι παγωμένε ε, μας οδηγεί όλους φαντάζομαι, που ασχολούνται με το θέμα στο συμπέρασμα ότι δεν ξέρουμε καθόλου εάν αυτός ο πόλεμος πρόκειται να επεκταθεί ή πώς θα επεκταθεί. Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα, έτσι δεν το συζητάμε αυτό, ε, όταν έχει απέναντί σου χώρες ή ομάδες ανθρώπων οι οποίοι σου λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχεις, κάντε το ε, Ελλάδα. Mm -hmm. Αν εμεί μα έλεγε κάποιο, εσεί οι Έλληνε είστε όλοι, όλοι 8 εκατομμύρια, πρέπει να πάψετε να υπάρχετε. Εφαντάζεται την αντίδρασή μα, ανάλογη είναι και η ψυχολογία στο Ισραήλ. Αλλά παρά τα αυτά, χρειάζεται να κερδίσει η διπλωματία. Δεν μπορεί ο πόλεμο να είναι η απάντηση. Να το φέρουμε λίγο και, στην, και στη χώρα μα, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση από την ε, Τουρκία. Εντάξει, η σχέση μα με την ε, Τουρκία είναι ε, πολύ καλή, τουλάχιστον σε αυτή την, ε, την παρούσα φάση. Οπότε, θέλω να ρωτήσω ποια πρέπει να είναι η στάση τη δική μα ε, χώρα. Κοιτάξτε, η δική μα χώρα είναι πάρα πολύ καθαρή. Εμείς έχουμε ταχθεί, όπως και όλοι οι Ευρωπαίοι, υπέρ της επίλυσης του θέματος διπλωματικά, mm -hmm. χωρίς καμία ευβολία, έχοντας, λέγοντας πάντοτε ότι κατανοούμε απολύτως την, την απόφαση του Ισραήλ να αμυνθεί. Έτσι. δεν, δεν ήταν το Ισραήλ αυτό που ξεκίνησε αυτό το, το πρόβλημα. Το ξεκίνησε αναμφισβήτητα από μια α, τρομοκρατική επίθεση την οποία έκανε η Χαμάς. Από εκεί και πέρα όμως τώρα πρέπει να επικρατήσει η διπλωματία. Με νύχια και με δόντια. Θα μπορέσει να επικρατήσει. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα μπορέσει να επικρατήσει, τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιανουαρίου, που θα μπει και θα καθίσει ο νέος Αμερικάνος πρόεδρος. Τώρα σε ό,τι μας αφορά, εμείς αυτή τη στιγμή περνάμε φάση νηνεμίας. Ε, με την Τουρκία και όσο το δυνατόν ε, Γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί ακριβώς αυτή η σχέση, εν ώψη και των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Mm. Διότι το πρώτο, εκτός από όλα τα υπόλοιπα οικονομικά και άλλα α, στοιχεία τα οποία α, μπορεί να προκαλέσει αυτός ο πόλεμος, ε, το πρώτο θέμα είναι η μετανάστευση. Αυτή τη στιγμή ο, μεταδίδει ο εξαιρετικός αντιποκριτής σας την εικόνα από το Λίβανο. Αντιλαμβάνεστε αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα στρέψουν την προσοχή τους προς την Ευρώπη, να προσπαθήσουν να ανέβουν στην Ευρώπη. Ε, αυτό θα είναι ένα Κύπρος, τεράστιο... Κύπρος-Ελλάδα είναι οι πρώτες επιλογές σας, ε. καλώς. Ε, βέβαια, αλλά Κύπρος-Ελλάδα δεν μπορεί να το σηκώσουν. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Άρα η συνεργασία με την Τουρκία στο μεταναστευτικό είναι απαραίτητη, έτσι, για να μην έχουμε αυταπάτες. Και αυτοί που έτσι ευκόλως σήμερα κάνουν την κριτική γιατί μιλάς με τους Τούρκους και όλα αυτά τα, τα, τα διάφορα που ακούω από εδώ από εκεί, δεν αντιλαμβάνονται ότι ο κνήσιος πατριωτισμός mm -hmm. είναι το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον είναι πατριωτισμός, δεν είναι πατριωτισμός ένα δόγμα. Άρα ο πατριωτισμός ακριβώς και τα συμφέροντα της Ελλάδος mm -hmm. οδηγούν αυτή τη στιγμή στην ανάγκη να υπάρξει μία και διάλογος με την Τουρκία. Λοιπόν, κλείνοντα, κυρία Μπακογιάννη, να σα κάνω ένα ερώτημα για ένα θέμα που έχει προκύψει τι τελευταίε μέρε. Με έναν στρατιώτη ε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο οποίο μίλησε σε μία συγκέντρωση, ε, του χρέωσαν ότι μίλησε εναντίον, άλλου, εναντίον, του Ισραήλ και κάποιοι ζητούν να έχει ποινέ ο συγκεκριμένο στρατιώτη. Κοιτάξτε, το άκουσα σήμερα το πρωί που το συζητούσατε με κάποιον. Ε, εδώ, κύριος mm -hmm. παπάς, ο κύριο Παπά, ο βουλευτή. Ε, με του... τον κύριο mm -hmm. Παπά. Ε, δεν το ξέρω το θέμα. Ναι. Ε, αυτό θα πρέπει η στρατιωτική διοίκηση, η διοίκηση να πάρει μας. την απόφαση πώς γίνεται. Γενικώ, ο στρατιώτης όταν είναι στρατιώτης και φοράει το αθνόσημο, ε, έχει όλες τις δυνατότητες διαμαρτυρίας για mm -hmm. α ή β ή γ, αλλά στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής ο στρατιώτης υπερασπίζεται τη θέση της χώρας του. Ξέρω εγώ. Αλλά θα μου πείτε μπορεί να είμαι και εγώ παλιά σχολή. Ε, μια χαρά είναι η παλιά σχολή. Γεια Καλημέρα, σα κύριε Παγκογιάννη. σα ευχαριστούμε, Σας ευχαριστούμε πολύ. πάρα πάρα πολύ.